Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στον Καρτερό στην περιοχή του παλιού στρατοπέδου, όπου χιλιάδες κυβικά πολύτιμου πόσιμου νερού χύθηκαν στους δρόμους και τα γύρω χωράφια. Αιτία η ζημιά που προκάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου μηχάνημα εξκαφής που εκτελούσε εργασίες σε ιδιωτικό εργοτάξιο, από όπου περνάει ο κεντρικός αγωγός των Μαλλίων. Το νερό διέφυγε από τον αγωγό με πολύ μεγάλη πίεση, με τη στάθμη να ανεβαίνει έως και 40 εκατοστά. Σήμερα το πρωί καμία ενέργεια δεν είχε γίνει στο σημείο, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, για να ξεκινήσει η αποκατάσταση της ζημιάς πρέπει πρώτα να αδειάσει ο αγωγός μήκους 15 χιλιόμετρων. Χθες το απόγευμα είχαμε ένα σπάσιμο σε μια ιδιωτική εξκαφή στον αγωγό μάλλον των Μαλλίων που περνάει μέσα από το οικόπεδο που γίνεται η κατασκευή αυτή. Είμαστε σε επιφυλακή, προσπαθούμε να αδειάσουμε τον αγωγό από τις ξεχυλίστρες του, ώστε να μπούμε, να καθαρίσουμε και να ξεκινήσει η επιδιόρθωσή του. Εκτιμούμε ότι αύριο το πρωί θα είναι φτιαγμένο ή πιθανόν και σήμερα το απόγευμα, μέχρι αύριο θα είναι φτιαγμένος ο αγωγός. Την ίδια ώρα σχεδόν ολοκληρωτική είναι η καταστροφή σε παρακείμενο θερμοκήπιο, το οποίο πλημμύρισε, με τον ιδιοκτήτη να ειδοποιείται τυχαία και να προσπαθεί να γλιτώσει όπως την περιουσία του. Έχουν διαλυθεί όλα. Και μαζεύουμε τα συμμάζευτα. Αυτό έχει συμβεί. Δεν μας ειδοποίησε κανείς, τυχαία ήρθα εγώ. Με πήρε κάποιος γείτονας που είναι από πίσω, άσχετος με την όλη ζημιά. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είμαι καταστραμμένος τώρα. Έχουν καταστραφεί φυτά που είναι κάτω, γιατί είναι και η ιδιαιτερότητα των φυτών, γιατί είναι κακτοειδή και δεν πρέπει να ποτίζονται. Αυτά βρέχονται από χθες. Η παράλληλη οδός Κατσιμπούρη μετατράπηκε σε ποτάμι, με τη διέλευση αυτοκινήτων να γίνεται με δυσκολία. Αυτός ο αγωγός επηρεάζει την περιοχή της Αλικαρνασσού, το αεροδρόμιο, και δίνει και νερό και στην Παπατήτου, τη δεξαμενή της Παπατήτου που τροφοδοτεί το κέντρο. Εκτιμούμε όμως ότι φτιάχνοντάς τον μέχρι το αύριο το πρωί, σήμερα το απόγευμα, μόλις αδειάσει δηλαδή ο αγωγός, δεν θα έχουμε προβλήματα στην περιοχή του κέντρου. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, η υδροδότηση στην περιοχή του Καρτερού και της Νέας Αλικαρνασσού θα αποκατασταθεί σταδιακά σήμερα, ενώ προβλήματα ενδεχομένως να υπάρξουν στις περιοχές Καλυθέα, Πρασάς, Κατσαμπάς και στο κέντρο της πόλης.